Κύριε Υπουργέ, για μια ακόμη φορά υπήρξε πληθώρα διαμαρτυριών και καταγγελιών στρατευμένων από διάφορα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Αναφέρομαι στην περίοδο της περασμένης, της τελευταίας ΕΣΟ, σειράς δηλαδή, που κατατάχθηκε. Και αυτά τα κέντρα, από τα οποία προέρχονται οι καταγγελίες, είναι το Κέντρο Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο, το κέντρο στη Θήβα του Πυροβολικού, της εκπαίδευσης θεθωρακισμένων στον Αυλώνα και το 239 στο Μεσολόγγι, σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισαν στην σύτηση και γενικότερα στις συνθήκες διαβίωσης. Οι στρατιώτες, και όχι μόνο των προαναφερόμενων κέντρων, επανειλημμένα καταγγέλουν ότι οι μερίδες του φαγητού που τους χορηγούνται δεν φτάνουν για όλους. Στα μαγειρία και τα εστιατόρια δεν τηρούνται βασικές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. Αποτέλεσμα, τροφικές δηλητηριάσεις. Σε πολλά κέντρα νεοσυλλέκτων το νερό του δικτύου δεν είναι πόσιμο. Αναγκάζονται να τα αγοράζουν από τα στρατιωτικά κηλικεία, τα λεγόμενα καψιμί. Τους τα πουλάει το καψιμί και αυτό με κέρδος. Απ' τη μια δεν τους δίνει υπηρεσία πόσιμο νερό και απ' την άλλη τους το πουλάει με κέρδος. Νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Το ίδιο συμβαίνει με υλικά που καλύπτουν υπηρεσιακές απαιτήσεις. Στυλβωτικά για τα αρβιλά τους. Παράδειγμα σας φέρνω. Υλικά ατομικής υγιεινής. Ακόμη και στρατιωτικά ρούχα. Πέρα από το ότι σε πολλές περιπτώσεις εξαναγκάζονται να οδεύουν προς το καψιμί για να συμπληρώνουν ακόμη και τις μειωμένες μερίδες φαγητού. Είναι ανησυχητικές οι αναφορές για την μη παρουσία απαραίτητου ιατρικού προσωπικού και αυτό βέβαια για όλο το 24ωρο ζουν δεκάδες, εκατοντάδες νεοσύλλεκτοι σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής τους μέσα αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα οχήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα αυτά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τα έχει αναδείξει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Γνωρίζετε πολύ καλά τις διαμαρτυρίες των στρατευμένων. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν. Αναπαράγονται κατά τον ίδιο τρόπο. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε εσείς ως Υπουργείο και η Κυβέρνηση να πάρει προκειμένου να μην επαναληφθούν στις επόμενες ΕΣΟ τα ίδια επικίνδυνα και απαράδεκτα φαινόμενα στις συνθήκες σύντησης υγιεινής και ασφάλειας στα κέντρα νεοσυλλέκτων. Δεύτερον, να εξασφαλιστεί το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό όλο το 24ωρο. Και τρίτο, να καλυφθούν οι ελλείψεις σε φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και ασθενοφόρα σε σχέση με τους οπλίτες που παρουσιάζονται και να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες δωρεάν φαγητού και νερού στα γεύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναστάση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας, γιατί πράγματι έχετε αναδείξει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αρκετές φορές το ζήτημα των συνδικών διαβίωσης των στρατευσίμων στα κέντρα νεοσυλλέκτων και θα πω ορθά το πράγμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία λαμβάνει υπόψη της κάποια ζητήματα τα οποία τίθεται και στον κοινοβουλευτικό διάλογο, μια σημαντική παράμετρος του θεσμού της θητείας, από την οποία μεταξύ άλλων κρίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά του. Επιτρέψτε μου όμως να θέσω υπόψη σας ότι έτσι όπως αναπτύχθηκε η επιχειρηματολογία σας άκουσα στην πρωτολογία σας, μεταφέρεται μια εικόνα για τα κέντρα νεοσυλλέκτων, η οποία κατά τη γνώμη μου απέχει από την πραγματικότητα σε αρκετά μεγάλο βαθμό και θα εξηγήσω τι εννοώ. Μια εικόνα γιατί θέτεται ότι αυτός είναι ο κανόνας και όχι εγώ θα πω η εξαίρεση ή κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Και το λέω αυτό διότι και επαρκείς ποσότητες φαγητού και νερού υπάρχει και την κάλυψη των νεοσυλλέκτων και αλίμονο αν δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και βεβαίως οι κανόνες υγιεινής εφαρμόζονται σε χιλιάδες στρατευσίμους οι οποίοι μπαίνουν ένα ΕΣΟ ανά δίμηνο περίπου. Και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν τα μεμονωμένα περιστατικά. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα σας πει ότι όλα έχουν καλώς και προφανώς υπάρχει μια μαγική εικόνα. Αλλά από την άλλη, απέχει η παρασάγκα στο να πούμε ότι όλα είναι καταστροφικά και ότι οι νέοι μας μπαίνουν σε κολαστήρι, σε εισαγωγικά δική μου ιερολογία, για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Υπάρχουν μάλιστα πιστοποιημένα συνεργεία απολύμανσης, τα οποία προβαίνουν ανατακτά διαστήματα τόσο σε εκτεταμένες απεντεμόρωσεις όσο και μειοκτονίες για προληπτικούς λόγους και μάλιστα εφαρμόζονται όλα τα ισχυρά μέτρα υγιεινής των στρατοπέδων. Επίσης, να σας θυμίσω ότι η επαγρύπνηση όλων σε αυτό το ζήτημα
πρέπει να είναι διαρκής και μάλιστα ως πολιτική ηγεσία εκδόθηκε μια διαταγή στις 3 Οκτωβρίου 2023 προς όλα τα γενικά επιτελεία προκειμένου να υπάρχουν και έκτακτοι υγειονομικοί έλεγχοι ύστερα από αυτές τις καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει εκείνη την περίοδο. Μάλιστα τα αποτελέσματα όλων αυτών των ελέγχων στα κέντρα εκπαίδευσης ανέδειξαν ότι τόσο το εμπλεκόμενο προσωπικό όσο και οι ειδικοί των κέντρων εκπαίδευσης τηρούν και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την περαιτέρω αναβάθμιση του υψηλού επίπεδου υγιεινής και ασφάλειας δρομή όπου αυτό απαιτείται. Θα επαναλάβω όμως για άλλη μια φορά, προφανώς και υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα, προφανώς μπορεί να υπάρχουν στιγμιαία προβλήματα και βεβαίως επειδή ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, θα σας πω ότι μέχρι να παρουσιάζουμε όλη αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα που πολλές φορές ίσως και μέσα στον, θα έλεγα, αντιπολιτευτικό ζήλο κάνουμε, μέχρι την πραγματικότητα νομίζω ότι η απόσταση είναι τεράστια. Και θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, και στη δευτερολογία μου με περισσότερες διευκρινήσεις προς τον κύριο συνάδελφο αν χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαναστάση, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Μακριά από εμάς οι ατεκμηρίωτες γενικεύσεις ή αν θέλετε ο μηδενισμός μιας κατάστασης η οποία υπάρχει, εμείς πραγματικά μελετάμε και διασταυρώνουμε πολύ προσεκτικά κάθε πληροφορία ή καταγγελία την οποία πραγματικά την αναδεικνύουμε όπως έχουμε υποχρέωση. Και για να μην θεωρητικολογούμε και επειδή η νέα σειρά νεοσυλλέκτων κατατάχθηκε πρόσφατα από τις 22 μέχρι τις 26 του Ιανουαρίου και θα σας αναφέρω από αυτό ένα μόνο γεγονός. Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Μεγάλο Πεύκο. Πριν την κατάταξη της πρόσφατης σειράς υπήρχαν καταγγελίες ότι το φαγητό δεν επαρκεί για όλους τους στρατιώτες που σε συνδυασμό με την χαμηλή ποιότητά του υπήρξαν κρούσματα τροφικής δηλητηρίας και γαστρεντερίτιδας. Υποθέτουμε ότι το γνωρίζετε. Δεν είναι κάτι που το ξέρουμε μόνο εμείς. Υποθέτω επίσης ότι γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το στρατιωτικό λογιστικό σύστημα το κέρδος των κηλικίων συνδέεται το ένα με το άλλο από τις σχεδόν αναγκαστικές αγορές που πολλές φορές οδηγούνται να κάνουν οι στρατευμένοι προορίζεται για την κάλυψη αναγκών συντήρησης των υποδομών των στρατοπέδων. Αυτό το νόημα έχει το κέρδος από τα στρατιωτικά κηλικία. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά στρατιώτες που αμείβονται με το υπέρογκο ποσό των 8,7 ευρώ καλούνται σχεδόν αναγκαστικά να συμμετέχουν οικονομικά και στη συντήρηση των στρατοπέδων που υπηρετούν. Νομίζω ότι είναι κατανοητός ο συνειρμός. Οθούνται οι στρατιώτες. Λίγο φαγητό, φαγητό στο καψιμί. Λίγα είδη, αγορές στο καψιμί. 8,7 ευρώ τον μήνα παίρνουν. Είναι πραγματικά απίστευτο, όμως είναι αληθινό αυτό το γεγονός. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η κυβέρνηση διαθέτει με προθυμία και με τη σύμφωνη γνώμη, αν θέλετε, και των υπόλοιπων κομμάτων της Βουλής, αστρονομικά ποσά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας ακόμα και αυτά που το ίδιο το ΝΑΤΟ του ζητάει. Επειδή δε αποκαλυπτικό και είναι αυτό το γεγονός το οποίο θα σας αναφέρω, το ΚΕΤ στον Αυλώνα το Νοέμβριο του 2022 εγκαινιάστηκαν και λειτουργούν οι νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί το αναφέρω αυτό, φαινομενικά είναι άσχετο. Γίνανε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από τη Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ. Φιλοξενίες 900 ατόμων που σημαίνει ότι υπάρχει υποδομή και η τεχνογνωσία. Αυτά τα κέντρα νοσηλέκτων που είναι ηλικίας πάνω από 100 και περισσότερο χρόνο πραγματικά να εξυγχρονιστούν. Αυτό δείχνει στην πράξη ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών του λαού, αλλά φαίνεται ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες. Κατόπιν αυτών, μόνο ως ηρωνία μπορεί να εκλειφθεί η διαβεβαίωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, σε σχετικά πρόσφατη έκδοση του ΕΒΕΑ, ήταν τον περασμένο Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος, ότι από τις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι τάχα η αναβάθμιση των συνθήκων διαβίωσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δεν αλλάζει τίποτε και σε αυτή την ΕΣΟ τώρα, σε αυτή τη σειρά, πάλι υπάρχουν κρούσματα. Επιτέλους αντιμετωπίστε τα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναστάση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ. 3 λεπτά για δευτερολογία σας.
και προηγουμένως, δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι ωρεοποιούν καταστάσεις. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα και υπάρχουν και δυσλειτουργίες και νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι όταν πρέπει να στρατονίσεις χιλιάδες οπλίτες, χιλιάδες νέους ανά ΕΣΟ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και αυτά τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες. Αυτό όμως το οποίο σας καλώ και να αναγνωρίσετε ότι όταν μιλάμε για υγειονομικού ενδιαφέροντος ζητήματα, όπως για παράδειγμα στομαχικές διαταραχές, αυτές αποτελούν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν είναι ο κανόνας. Αυτό νομίζω είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας της διαφωνίας μας εδώ πέρα. Προφανώς και μία περίπτωση να ήταν σημαντική είναι. Αλλά δεν θέλω να πάμε στο άλλο άκρο, το οποίο να εμφανιστεί ότι ξαφνικά, όπως είπα προηγουμένως, επαναλαμβάνω πάλι δική μου ορολογία, ότι οι νέοι μας μπαίνουν σε κολαστήρια, συσσαγωγικά, τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Όπου επίσης, όπως σας είπα και προηγουμένως, κρίνεται σκόπιμο και κρίσιμο, οι διευθύνσεις υγειονομικού στέλνουν προς ενίσχυση μάλιστα και ειδικούς γιατρούς. Έχουν πάρει ρητή εντολή τα επιτελεία να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. Πολλές φορές πράγματι υπάρχουν και προβλήματα υδροδότησης, τα οποία όμως πολλές φορές επίσης δεν ευθύνεται το ίδιο το στρατόπεδο. Είναι ζητήματα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία πολλές φορές πρέπει να είμαστε σε μια συνεννόηση και συνεργασία για να επιληθούν. Επιπλέον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας προληπτικός ιατρικός έλεγχος σε όλους τους νέους οι οποίοι έρχονται στα κέντρα κατάταξης και μάλιστα η παρουσία του ιατρικού προσωπικού είναι 24 ώρες, ενώ υπάρχει μάλιστα και μέρημνα να υπάρχει επάρκεια σε υγειονομικό υλικό εντός του στρατοπέδου, σε κάθε κέντρο νεοσυλλέκτων. Μάλιστα, στην περίπτωση των εκτάκτων περιστάσεων των ιατρικών περιστατικών υπάρχουν διαθέσιμα και ασθενοφόρα για τη μεταφορά τόσο του προσωπικού όσο και των οπλητών, είτε σε πολιτικά είτε σε στρατιωτικά νοσοκομεία κατά περίπτωση. Και βεβαίως, πραγματικά, αν υπάρχει στη γνώση σας κάποιο στρατόπεδο το οποίο δεν διαθέτει κυρίως κέντρο νοσηλέκτων, ασθενοφόρο ή γιατρό ή ιατρική κάλυψη, παρακαλώ να μας το αναφέρετε, γιατί σίγουρα θα είναι χρήσιμο και για μας. Δεν έχω υπόψη μου κάτι το οποίο, ειδικά στο κομμάτι αυτό, να υπάρχει έλλειψη. Θέλω να πω επίσης, κλείνοντας, ότι έχουμε εξαγγείλει με τον κύριο Υπουργό ένα πρόγραμμα πράγματι αναβάθμιση της θητείας, πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και σε νομοθετικό επίπεδο. Το αναφέρομαι στο πρόγραμμα Θητεία Ευκαιρία και είναι μια δυνατότητα στους νέους μας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα κάτι να σπουδάσουν ή ενδεχομένως να παρακολουθήσουν, να παίρνουν ένα πιστοποιητικό για την απόκτηση δεξιοτήτων, το οποίο θα τους είναι χρήσιμο την επαύριο για τον επαγγελματικό τους βίο. Και νομίζω ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια πέρα από αυτό το οποίο σας περιγράφω, να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση και των συνδικών διαβίωσης και σίγουρα όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, στιγμιαίες ή αν θέλετε προβληματικές εκείνη την περίοδο να μπορούμε και να τις διορθώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.